Αλλά και είπε στα βέλη του, συγγνώμη. Είπε ναι. Τα βέλη τη, ναι, στον Καρβέλα. Αλλά λέει, και γιατί βαριέται την Άννα Βύση. Βαριέται. Βεβαίω, τη βαριέται. Ήθελα να ρωτήσω που είναι το μαστίγιο. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα ποτέ σε καμία έκφανση τη ζωή μου παρά αυτά. Θα το έχω υπόψη μου. Υπάρχουν χειρότερα από τα μαστίγια. Πολύ είναι λεκτικά. Το λεκτικό το χρησιμοποιεί όμω. Συχνά πυκνά. Ιδιαίτερα όταν μου έχουν πει να το αποφύγω. Αν είχε όμω ένα μαστίγιο, θα μπορούσε να σταματήσει με μια επιδέξια κίνηση ζωρών, ακόμα και την πτήση τη τσίχλα στον αέρα. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα έπρεπε να είχα κάνει και το είπα και νομίζουν όλοι ότι το είπα επί τούτου, θα ήταν πιθανότατα να σηκωθώ να φύγω. Ντράπηκα με τον εαυτό μου την επομένη, πήγα να δω τον πατέρα μου και του είπα ότι ντρέπομαι που δεν σηκώθηκα να φύγω. Ο Νίκος είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Εγώ καταλαβαίνω, όσο μπορώ να καταλάβω, ότι αυτό εξηγείται ως μια λέει ροκ συμπεριφορά. Στο δικό μου το μυαλό, ροκ συμπεριφορά τη σήμερα ημέρα οφείλει να είναι ευγένεια. Η Βύση τι μου λέγε. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι πολύ χαλαρή. Προσπαθεί εκεί, επειδή είναι η μόνη που γνωρίζει τον Νίκο Καρβέλα τόσο καλά, λίγο να τον ισορροπήσει ενδεχομένως. Το κάνει, το κάνει. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι πρέπει να σταματήσει να το κάνει. Γιατί το κάνει μια ζωή και διότι είναι τόσο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και τόσο μεγάλο όνομα και τόσο έντονη ίδια όταν το θέλει, που έχει πάει για να δει αυτό. Όχι μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να κατευνάσει να και να... τον άνθρωπό της. Αυτό δηλαδή το θεωρώ γυναικεία πολύ γλυκό. Πολύ αλλά γλυκό. Το δαμία, το δαδίο, ξέρεις, σαν τηλεθεάτρια βαριέμαι να το ξαναδώ. Μούρλα Survivor. Mm-hmm. Εντάξει, είναι φαινόμενο έτσι. Και όποιος ναι, πάει να το χτυπήσει. Τερμένο των αναλογιών είναι... Μάλιστα. Όμορφη πολύ καλά είπε. Κουράτα. Όταν είσαι ροκ δεν είσαι αγενής. Το ότι είσαι ροκ δεν σημαίνει ότι είσαι αγενής. Πέταξε τσίχλα σε έναν διαγωνιζόμενο, Καρβέλα, σε μια παίκτρια.